Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ και πάλι και ιδιαίτερα για να μιλήσουμε για το ζήτημα των προσφύγων, το οποίο πραγματικά είναι το καθοριστικό ζήτημα για αυτήν την στιγμή. Δεν θέλω να το λέω πρόβλημα, διότι οι άνθρωποι βεβαίως δεν συνιστούν πρόβλημα. Οι πρόσφυγες που φτάνουν εδώ στην Ελλάδα αυτήν τη στιγμή και φτάνουν στα ελληνικά νησιά είναι άνθρωποι οι οποίοι δραπετεύουν από πολύ περισσότερα ζητήματα, από το διωγμό, τον κατατρεγμό, από τις βόμβες, το Αλέπι, από τη Δαμασκό, φεύγουν από τις βόμβες του Ασάδα, από την τρομοκρατία του Ισλαμικού Χαλιφάτου, από το Αφγανιστάν φεύγουν που είναι σπαρασόμενοι από τον πόλεμο χώρα. Χθες συνάντησα έναν πρόσφυγα ο οποίος δούλεψε ως μεταφραστής για τον Αμερικανικό στρατό. Χρειάστηκε να φύγει ο άνθρωπος διότι απειλεί το λόγο της εργασίας του ακριβώς και τώρα επί μήνες ολόκληρους περιμένει να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας. Έχουμε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά προβλήματα και έχουν βασιμότατους λόγους να φύγουν. Κανένας, θα δεχτείτε, δεν επιχειρεί να διασχίσει με ένα βαρκάκι μικρό τη Μεσόγειο θάλασσα με τα παιδιά του μέσα να θαλασσοδέρνεται και να ανεμοτσακίζεται χωρίς λόγο καλό και εύλογο. Και αυτό είναι μια παραδοχή από την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε. Είναι σαφές ότι η Συριακή κρίση, η οποία ας πούμε ότι είναι η κυριότερη κρίση προσφυγική, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει επί αρκετό καιρό. Ήδη έχουν συμπληρωθεί 5 χρόνια. Για 5 χρόνια λέμε συνέχεια, δεν θα πάρει πολύ, μέχρι να φτάσουν οι πρώτοι πρόσφυγες. Αλλά θα πρέπει να πω ότι στην αρχή δεν είχαν αντιληφθεί τα πράγματα σε αυτές τις διαστάσεις, ούτε τα κράτη-μέλη, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δηλαδή αυτό θα συνέβαινε κάποια στιγμή, έτσι. Και τώρα είμαστε στην κατάσταση κατά την οποία έχουμε πολλά εκατομμύρια Συρίων που φεύγουν από τη χώρα τους, οριδών 10 εκατομμύρια σύμφωνα με εκτιμήσεις, είναι άνθρωποι εκτοπισμένοι εντός της Συρίας. Και άλλοι έχουν διαφύγει σε γειτονικές χώρες. Στο Λίβανο αυτή τη στιγμή έχουμε μια χώρα που έχει έναν πληθυσμό 4 εκατομμυρίων ανθρώπων και έχει δεχθεί πάνω από 1 εκατομμύριο προσφύγων. Στην Ιορδανία έχουμε μια παρόμοια κατάσταση να επικρατεί με το μεγαλύτερο καταβλισμό προσφύγων που υπάρχει. Και στην Τουρκία, πολύ σημαντική σήμερα, έχει δεχθεί από τη Συρία πάνω από 2 εκατομμύρια πρόσφυγες η Τουρκία και πάντα εγώ κριτικάρω, επικρίνω την Τουρκία για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για άλλα ζητήματα. Θα πρέπει ωστόσο να αναγνωρίσουμε ότι όσον αφορά τους πρόσφυγες, η Τουρκία κάνει αρκετά καλή δουλειά. Δηλαδή έχουν καταβλισμούς εκεί αρκετά καλούς για τους πρόσφυγες, να τους συγκρίνουν με άλλες χώρες. Και είναι μια χώρα που δέχτηκε πάνω από 2 εκατομμύρια πρόσφυγες, έχοντας ένα πληθυσμό 70 εκατομμυρίων. Ξεκινούμε να ζητούμε από την Τουρκία να ανοίξει τις θύρες σε κάποιες χιλιάδες προσφύγων από το Χαλέπι, οι οποίοι προσπαθούν να φύγουν και να δραπετεύσουν από τις βόμβες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από την Τουρκία να ανοίξει τα σύνορά της για αυτούς τους ανθρώπους από το Χαλέπι και να κλείσει τα σύνορά της προς την Ελλάδα. Γιατί κανένας δεν θέλει πρόσφυγες στην Ευρώπη. Εάν το συγκρίνουμε τώρα αυτό ως κατάσταση με την Τουρκία, η οποία έχει τον πληθυσμό που έχει και 2 εκατομμύρια πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκρίνουμε που έχει 500 εκατομμύρια κατοίκους και δέχθηκε 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες και κατέρευσαν τα πάντα, δεν υπήρχε τίποτα άλλο στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όλοι πραγματικά συγκλονίστηκαν λόγω ενός μικρού αριθμού σχετικά, ενός εκατομμυρίων ανθρώπων συγκριτικά. Βεβαίως μια τέτοια αύξηση σημαίνει μια τεράστια πρόκληση και λειτουργεί δημιουργώντας προβλήματα. Στην Ευρώπη το πρόβλημα που έχουμε ωστόσο είναι ότι δεν κατανέμονται σωστά αυτοί οι άνθρωποι. 1 εκατομμύριο όταν κατανέμονται σε 1, 2 ή 3 χώρες, σαφέστατα αυτό θα διωγγωθεί και θα γίνει τεράστιο πρόβλημα. Αν όμως τους κατανείμουμε στα 28 συνολικά κράτη-μέλη, τότε το βάρος αυτό θα κατανεμηθεί και το πρόβλημα θα απαυλυνθεί. Ένα βασικό ζήτημα που πρέπει να αλλάξει στις πολιτικές της Ευρώπης είναι η κατανομή. Πρέπει να αποστασιοποιηθούμε από το σύστημα του Δουβλίνου που επιτάσσει να μένουν οι πρόσφυγες στην πρώτη χώρα στην οποία μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό επαφή στις συνοριακές χώρες όπως η Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος. Μάλτα, Ιταλία, Ισπανία, παρόμοια κατάσταση. Αυτό είναι πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή και ένας μηχανισμός γι' αυτό και ο Επίτροπος, το
υποσχέθηκε αυτό. Θα έχουμε την πρόταση το Μάρτιο και ελπίζω πραγματικά να υπάρξει εφαρμογή άλλου σχεδίου κατανομής. Το πρόβλημα είναι ότι η Επιτροπή δεν έχει αναγνωρίσει μέχρι τώρα ότι οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι. Και αυτό πρέπει εμείς να το τονίσουμε. Δεν μπορούμε να στέλνουμε ανθρώπους σαν να είναι δέματα ή πακέτα σε κάποιο αριθμό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ακούμε τις προτιμήσεις τους, αν έχουν οι άνθρωποι οικογένεια, αν μιλούν μια συγκεκριμένη γλώσσα, αν έχουν δεξιότητες, ικανότητες που μπορούν να τους βοηθήσουν να ενταχθούν σε μια άλλη χώρα και να διασφαλίσουμε ότι οι προτιμήσεις τους αυτές θα τύχουν σεβασμό. Και αυτό είναι μια συνιστόσα που πρέπει να μπει στην εξίσωση. Το άλλο ζήτημα τώρα είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε την ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά την υποδοχή. Οι συνθήκες υποδοχής αυτήν την στιγμή είναι πολύ πολύ διαφορετικές και μερικές φορές είναι και δύσκολες. Υπάρχει υποδομή κακή για υποδοχή και διαφοροποιείται και τα δικαιώματα αναγνώρισης είναι διαφορετικά. Κάνει κανείς αίτηση ασύλου σε μια χώρα, γίνεται δεκτή, σε άλλη χώρα απορρίπτεται. Και αυτό είναι γελίο, λέει η ομιλήτρια, και βάζει τους πρόσφυγες σε μια κατάσταση που να πρέπει να ρισκάρουν και να πρέπει να παίξουν την μοίρα τους σαν να αγόραζαν ένα λαχείο. Αυτό δεν λειτουργεί. Πρέπει τα ποσοστά αναγνώρισης να εναρμονιστούν προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω όπως προσπαθούν κάποιοι. Και πρέπει να αλλάξουμε οπωσδήποτε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να αιτηθούν ασύλου. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους που φεύγουν από εμπόλεμες ζώνες, διακινδυνεύουν τη ζωή τους, διασχίζουν την Μεσόγειο θάλασσα και φτάνουν στις ελληνικές νήσους. Αυτό είναι γελιοδέστατο. Χρειάζεται οι άνθρωποι να ρισκάρουν τη ζωή τους και να μην τους δώσουμε άσυλο. Πρώτα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να διασχίσουν τη θάλασσα, να πεθάνουν, να κινδυνεύσουν να πεθάνουν αυτοί και τα παιδιά τους, για να σκεφτούμε, να εξετάσουμε το αίτημά τους. Πρέπει να γίνεται αυτό προκατακτικά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνεται τώρα με τους νόμους που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη μπορεί κανείς να δώσει περισσότερες προξενικές θεωρήσεις, βίζες για ανθρωπιστικούς λόγους. Όχι για τους Σύριους βέβαια, γιατί χρειάζονται η περισσότερη προστασία, αλλά άλλες ομάδες μπορεί να υποφεληθούν. Ή να έχουμε μεγάλους αριθμούς επανεγκατάστασης. Έχουμε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δίνουμε χρήματα σε κράτη-μέλη όταν επανεγκαθίσταται οι πρόσφυγες. Και πρέπει να μετέχουν όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να έχουμε ουσιαστική επαναγκατάσταση και δεν μιλώ για 20.000 όπως προτείνει η Επιτροπή. Μπορούμε να προσθέσουμε μερικά μηδενικά εκεί. Η επαναγκατάσταση δεν μπορεί να είναι στη μέγιστη ποσόστοση. Δεν μπορούμε να πούμε πως κάνει η γερμανική κυβέρνηση. Εντάξει, κάποιος θα επαναγκαταστήσουμε 150.000-200.000 και τέρμα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί το δικαίωμα να ζητήσει κανείς άσυλο είναι ατομικό δικαίωμα, δεν μπορούμε να το στερήσουμε. Μπορούμε είναι βάσιμο να το αρνηθούμε, αλλά δεν μπορούμε να αποτρέψουμε κανέναν από το να ζητήσει άσυλο. Βεβαίως τα χερσαία σύνορα είναι πολύ σημαντικά, διότι το ευρωπαϊκό δίκαιο, η διαδικασία, η οδηγία για τις διαδικασίες, λέει ότι μπορεί κανείς να κάνει αίτηση ασύλου σε ένα χερσαίο σύνορο. Πάει κανείς στα σύνορα, κινεί τη διαδικασία, λέει στο συνοριοφύλακα, παρακαλώ, αυτή είναι η αίτησή μου και ταυτόχρονα μπορεί να προσκομίσει έγγραφα τα οποία θα ελεγχθούν. Έτσι, αυτός θα είναι ένας ασφαλής τρόπος και το κράτος μα και ο πρόσφυγας να μπορούν να βρίσκονται από κοινού σε ευρωπαϊκό έδαφος. Έχουμε υπερβολικά πολλούς φράχτες σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια, ξέρουμε ότι οι νόμοι δεν εφαρμόζονται. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή την στιγμή προσπαθούμε να αποτρέψουμε τους ανθρώπους από τον άρχονται με τέτοιο κίνδυνο, κυρίως διασχίζοντας τη Μεσόγειο. Τόσο πολύ που τα σκάφη του ΝΑΤΟ αποστέλλονται στη Μεσόγειο και είναι απίστευτο κατά την άποψή μου. Είναι αμυντικός μηχανισμός το ΝΑΤΟ. Υποτίθεται ότι θα μας έσωζε από διάφορες βόμβες στη συμμαχία, στο πλαίσιο της κτλ. Αλλά να μας σώσει από τους πρόσφυγες, από ανθρώπους που ήδη οι ίδιοι τραπετεύουν και φεύγουν από τον πόλεμο και την τρομοκρατία, δεν είναι η σωστή απάντηση, θεωρώ. Επίσης, πρέπει να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να επιστραφούν στην Τουρκία και αυτό συνιστά παραβίαση αρχών του ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε έναν άνθρωπο σε επικράτεια που βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του και ξέρουμε ότι αν πάνε στην Τουρκία οι άνθρωποι εκεί θα επιστραφούν στη Συρία, δεν μπορούν στην Τουρκία να έχουν ασφάλεια. Γι' αυτό δεν θεωρούμε την Τουρκία ασφαλή τρίτη χώρα από νομικής απόψεως, αυτό είναι ξεκάθαρο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καθαρό. Δεν έχει σχέση με την επίλυση του προσφυγικού.
μπορεί κανείς να τη διαχειριστεί, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αλλά αν θέλουμε να διαχειριστούμε σωστά, πρέπει να εδραιώσουμε διαδρομές νόμιμες. Να λειτουργήσει η υποδοχή και η αναγνώριση να είναι εναρμονισμένη, αν όχι πανομοιότυπη. Και επίσης να μιλήσουμε με άλλους τρόπους νόμιμης μετανάστευσης. Να σκεφτούμε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν αίτηση για άσυλο, αλλά ψάχνουν οι άνθρωποι μια ευκαιρία εργασίας. Αλλά αυτό ίσως είναι ένα θέμα για μια άλλη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.